Πιστεί στην φιλοσοφία ότι ο αθλητισμός ισούται με πολιτισμό και αλληλεγγύη. Η ομάδα Βόλεϊ Ελπίδα για μία ακόμη χρονιά διοργανώνει φιλανθρωπικό τουρνουά, το 5ο κατά σειρά στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου. Φέτος στο τουρνουά θα συμμετάσχουν τρεις ομάδες, ενώ οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Λιμνοπούλα. Κατά τη διάρκεια του τρίμερου φιλανθρωπικού τουρνουά θα συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να δοθούν στις δομές της Κιβωτού του Κόσμου στα Γιάννηνα. Κάλεσμα στον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια απίφθηναν εκ μέρους του Συλλόγου Ελπίδα η Μαρία Μπράγια και εκ μέρους της Κιβωτού του Κόσμου η Άντι Θεοδωρακοπούλου. Για την δράση που θα πραγματοποιήσει η ομάδα μας 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου είναι ένα φιλανθρωπικό τουρνουά, το 5ο στη σειρά της ομάδας, του Συλλόγου Ελπίδα Ιωαννίνων, που πιστεί και φέτος στο όραμά της ότι αθλητισμός, ίσον πολιτισμός και αλληλεγγύη. Θα πραγματοποιήσουμε ένα τουρνουά κορασίδων παγκορασίδων για την Κιβωτό του Κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά το ΠΕΑΚΙ που αμέσως δέχτηκε να είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια και να μας παραχωρήσει το χώρο. Θα έρθουν τρεις ομάδες από όλη την Ελλάδα, από το Μακεδονικός Θεσσαλονίκης, η Ελπίδα Σερών και ο Ερυθρός Αστέρας Πάτρας. Και βέβαια θα είμαστε και εμείς. Θα γίνονται αγώνες πρωί-απόγευμα, πρωί παγκορασίδων, απόγευμα κορασίδων. Μαζί με τον αθλητισμό, παράλληλα θα γίνεται και η δράση όπου θα μαζεύουμε ήδη ανάγκης, πρώτης ανάγκης για την Κιβωτό του Κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ αλλά και το Σύλλογο Ελπίδα για τη διοργάνωση αυτού του τουρνουά που σκοπό έχει να ενισχύσει την Κιβωτό του Κόσμου αλλά και όλες τις ομάδες που με εθελοντικά θα έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις και μάλιστα στην πόλη των Ιωαννίνων που δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία χρόνια, γιατί είμαστε ένας οργανισμός εθελοντικός και στηριζόμαστε στην προσφορά του κόσμου και στην αγάπη του. Ο κόσμος που θα έρθει να παρακολουθήσει το τουρνουά μπορεί να φέρει ήδη προσωπικής υγιεινής για τα παιδιά, τρόφιμα κατά κόρον και απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε στα σπίτια που μένουν τα παιδιά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διοργάνωση αυτού του τουρνουά. Θα είμαστε εκεί και εμείς με τα παιδιά μας να το παρακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε όπως μπορούμε. Και με την αφορμή αυτή θα ήθελα να ανακοινώσω και στον κόσμο των Ιωαννίνων ότι στις 22 του Δεκέμβρη στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και στις 7.30 το βράδυ θα γίνει και η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών μας. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε εκεί. Να είστε καλά. Αρρωγός στην προσπάθεια του Σωματείου Ελπίδα, η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, όπως τόνισαν ο αντιπρόεδρος Χάρης Λαζάνης, αλλά και ο υπεύθυνος για το κλειστό της Λιμνοπούλας, Λευτέρης Κοσμάς. Με χαρά λάβαμε το αίτημα του Σωματείου Ελπίδα Ιωαννίνων για την διοργάνωση ενός τουρνουά με σκοπό την ενίσχυση της Κιβωτούς του Κόσμου. Ως διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, τέτοιες ενέργειες θα μας έχουν αρρωγούς. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που μπορέσαμε να έχουμε και τις ημερομηνίες διαθέσιμες στη Λιμνοπούλα για να διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες και καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν και να συνεισφέρει και αυτός από την πλευρά του στην προσπάθεια που κάνει η Κιβωτός του Κόσμου στο έργο της. Είναι μεγάλη χαρά μας που θα φιλοξενήσουμε το τουρνουά αυτό. Πάντα ο πολιτισμός και ο αθλητισμός πηγαίνουν μαζί, οι κοινωνικές δράσεις και ο αθλητισμός πηγαίνουν μαζί. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν προσφέρεις, οι προσφορές αγάπης είναι τα πρόσωπα, τα χαμογελαστά των παιδιών που βοηθάς. Οπότε ζητάμε και από τους πολίτες των Ιωαννίνων να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Μεγάλη τιμή και χαρά που συνεργαζόμαστε με το Σωματείο και κάνουμε αυτή τη δράση από κοινού.